Εκπορεύεται δικαιοσύνη, νόμον δε και έλεον επί γλώσσης φορεί. Τη γαρούν ακούσατε μου τέκνα σε μνά γαρερό, και μακάριος άνθρωπος ώστα σε εμάς οδούς φυλάξει. Εγάρ έξοδη μου έξοδη ζωής, και ετοιμάζεται θέλησης παρακυρίου. Δια τούτο παρακαλώ ημάς και πρωίε με εμήν φωνήν εις ανθρώπων, ότι εγώ η σοφία κατασκεύασα βουλήν και γνώσην και έννοιαν, εγώ επεκαλεσάμην. Εμή βουλή και ασφάλεια, εμή φρόνης, εμή δε ισχύς. Εγώ τους εμέ φιλούντας αγαπώ, οι δε εμέ ζητούντες ευρύσου χάριν. Νοήσατε την άκακη πανουργίαν, οι δε απέδευτοι ένδεστε καρδία. Τις ακούσατε μου και πάλιν σε μνά γαρερό, και ανοίγω από χιλέον ορθά, ότι αλήθειαν μελετήσει ο λάρυξ μου ευδελιγμένα δε εναντίον εμού χίλι ψευδί. Με τα δικαιοσύνης πάντα τα ρήματα του στόματός μου δεν είναι αυτοί σχολιών ουδέ στραγγαλιώδες. Πάντα ευθέα εστί της νοούση και ορθά της ευρίσκουση γνώση, διδάσκω γαριμήν αληθήνα γέννητεν κυρίω η ελπίσιμον και πληστήσεστε πνεύματος. Παρημιών το ανάγνωσμα. Σοφία προσκομέν. Στόμα δικαίου αποστάζει σοφίαν, γλώσσα δε αδίκου εξολείται. Χίλιοι ανδρών δικαίων επίστανται χάριτας, στόμα δε ασεβών καταστρέφεται. Ζυγή δόλοι ευδέλιγμα ενώπιον Κυρίου, στάθμιον δε δίκαιων δεκτών αυτό. Ουε αν εισέλθει ύβρις εκεί και ατιμία, στόμα δε ταπεινών μελετά σοφίαν. Τελειώτης ευθέων οδηγήσει αυτούς και υποσχελισμός αθετούν τον προνομεύσει αυτούς. Ουκ ωφελήσει υπάρχονται εν ημέρα θυμού, δικαιοσύνη δε ρίσεται από θανάτου. Από θανόν δίκαιος έλειπε μετάμελον, πρόκυρος δε γίνεται και επίκαρτος ασεβών απώλεια. Δικαιοσύνη αμόμου ορθοτομεί οδούς, ασέβεια δε περιπίπτει αδικία. Δικαιοσύνη ανδρών ορθών ρίσεται αυτούς, τη δε αβουλία αλίσκονται παράνομοι. Τελευτής άντρος ανδρός δικαίου κόλλητε ελπής, το δε κάφημα των ασεβών όλητε. Δίκαιος εκθήρας εκδίνει, ανταυτού δε παραδίδονται ο ασεβής. Εν στόματι ασεβών παγείς πολίτες, αίσθησης δε δικαίων έβοδος. Εν αγαθής δικαίων κατόρθωτε πόλης, και εν απολύ ασεβών αγαλίαμα. Εν ευλογία ευθέων υψωθήσετε πόλης, στόματι δε ασεβών κατασκαφίσετε. Μικτηρίζει πολίτας εν δεείς φρενών, ανήρδε φρόνιμος ησυχίαν Άγιοι. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα, αναματήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελεόσοφ ημάς καθάβερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος μη παρήδηση. Πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐν. Και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πληρώσω με την εσπερινή δέησιν ημών το Κυρίο. Την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ηλικίν και αναμάρτων παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών φυλάκα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι αγαπός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναφρεύουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ιχαΐ
Ιησούς αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση. Και το πνεύμα της σου. Ας κεφαλάσει μόνο το Κύριο κλείνομε. Το κράτο τη βασιλεία σου ευλογημένων και ευλογημένων του πατρός και του ιού και του αγίου πνεύματος νυχαίρι και εις τους αιώνας των αιώνων. Ακούσε Κύριον των Θεών ημών, φωνής της δίησος ημών των αμαρτωλών και λέει σε ημάς. Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος γίνουν δέσποι της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αειν και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση. Ασκεφαλάσσι μόν το Κύριο κλείνομεν. Δέσποτε πολυέλεο Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείες της Παναγράμματος Πίνης ημών Θεοτόκ και η Παρθένη Μαρίας, δυνάμει το Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες του Τιμίου και Προγείου Δυνάμων Σωμάτων, Υκεσίες του Τιμίου και Δόξου Πρωτού και Παδρόμου και Βαπτίσου του Ιάων, των Αγίων Δόξων και Πανεπιστημίων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Κανικών Ματήρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων, Ιακήμ και Άνης, του Αγίου του Εναγής Πατρός ημών Νικολάου, Αρχιεπισκόπου Μύρων της Δικίας, που και τη μνήμη επιτελούμε και πάνω σου των Αγίων. Ευχρός δεχτών πίσων την δέηση ημών, δόρισε ημίν την άφεση των παραπτωμάτων ημών, σκέπασον ημάς κατ' εγέρ εδισκέπητον τελίγο σου, αποδίωξον αφημών πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον ημών τη ζωή Κύριε λέησον ημάς και τον κόσμο σου και σώσον το ψυχάς ημών ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεό. Thank you.
πέντε άρτους εν διερήμο και εξ αυτών πεντακής χιλίους άνδρας κορτά σας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, τον Σίτων, τον Ίνων και το Έλεον και πλήθυνον αυτά εν τη Αγία Εκκλησία, την κόμη και την ενωρία τα άφτηκε εις τον κόσμο σου άπαντα και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον. Ότι σοι ο ευλογών και αγιάσουν τα σύμπαντα, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμεν, συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων, και σαν και πίνασα, οι δε εξητούνται στον Κύριο, κελατοθήσονται παντός αγαθού. Ήρθω και σαν και πίνασα, οι δε εξητούνται στον Κύριο, που κελατοθήσονται παντός αγαθού. Και να δούμε από κοντά όχι απλώς το χωριό σας και την εκκλησία και το όμορφο περιβάλλον, πραγματικά είναι πολύ ωραίο, έστω και χειμώνας, όλες οι εποχές έχουν τη δική τους ομορφιά, αλλά ήρθαμε κυρίως για να κάνουμε τον εσπερινό, την εσπερινή ακολουθία στον Άγιό σας και Άγιο όλων των ανθρώπων, στον Πανάγιο Νικόλαο, που πραγματικά είναι μια πολύ μεγάλη μορφή της Εκκλησίας μας, αρκεί να σκεφτείτε ότι μόνο την Παναγία, τη Μητέρα του Θεού λέμε Παναγία. Παναγία σημαίνει αυτή που έχει όλη, όλη την Αγιότητα. Και μόνο από τους Αγίους δεν λέμε Άγιε Νικόλαε, αλλά λέμε Πανάγιε Νικόλαε. Δηλαδή, ο Άγιος Νικόλαος έχει όλη την δόξα και τη χάρη και την αγιότητα του Θεού, που η αγιότητα είναι το χαρακτηριστικό του Θεού. Ο Θεός είναι Άγιος. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ψάλλουν. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Νικόλαος έχει όλη την αγιότητα του Θεού. Γιατί αυτό? Δεν ήταν πολύ σπουδαγμένος. Δεν ήταν δηλαδή μεγάλος θεολόγος όπως οι μεγάλοι θεολόγοι της Εκκλησίας μας που διατύπωσαν τα δόγματα της πίστεώς μας. Δεν ήταν επίσης κάποιος άνθρωπος ο οποίος είχε άλλου είδους ικανότητες. Παράδειγμα, δεν ήταν μεγάλος ασκητής. Δεν ζούσε στην έρημο, όπως ο Άγιος Σάββας σήμερα που εορτάσαμε, ήταν ένας πολύ μεγάλος ασκητής και κοινοβιάρχης. Αλλά τι ήταν ο Άγιος Νικόλαος? Ήταν ο καλοσυνάτος Άγιος. Δεν λέμε καμιά φορά όταν πεθάνει κάποιος καλός άνθρωπος μετά το θάνατό του? Το λέμε αυτό. Λοιπόν, στον Άγιο Νικόλαο δεν το είπαν αυτό μετά το θάνατό του, το είπανε όσο ζούσε ακόμα. Και κανείς δεν ήθελε να το χάσει τον Άγιο Νικόλαο. Τέτοια καλοσύνη και αγιότητα και αγαθότητα είχε ο Άγιος Νικόλαος. Ήταν, καταρχάς ήταν τίμιος άνθρωπος. Σήμερα χάθηκε η τιμιότητα όπως και τις παλαιές εποχές, αλλά και σήμερα δύσκολα θα βρούμε έναν έντιμο άνθρωπο. Ήταν όμως τίμιος ο Άγιος Νικόλαος. Δεν ανεχόταν τι? Το διαβάσαμε και στα αναγνώσματα του Εσπερινού. Την αδικία. Δεν ήταν, ο Θεός είναι δίκαιος και ο Άγιος Νικόλαος επίσης είναι δίκαιος έντιμος. Δηλαδή όχι με τα μέτρα τα ανθρώπινα, αλλά με τα μέτρα του Θεού. Και επίσης ήταν πολύ φιλάνθρωπος, αγαπούσε τους ανθρώπους. Όπου άκουγε ότι κάποιος υπέφερε, έτρεχε αμέσως να τον προστατεύσει. Γι' αυτό και ο Άγιος Νικόλαος, είναι λάθος που νομίζουμε μερικοί ότι είναι απλώς ο προστάτης των ναυτικών μας, αυτών που ταξιδεύουν στη θάλασσα. Είναι και αυτό, γιατί έχει κάνει θαύματα στη θάλασσα, αλλά είναι και προστάτης των ορφανών, των χειρών, των κοριτσιών σε μικρή ηλικία, είναι προστάτης των αδικουμένων. Όπου υπάρχει κάποιος που αδικείται, μπορεί να επικαλεστεί τον Άγιο, τον Πανάγιο Νικόλαο.
και φυσικά είναι και των ναυτικών. Έχουμε πολλά παραδείγματα. Για παράδειγμα, κάποιος πήγε από την Κωνσταντινούπολη, το βρήκε στα μοίρα της Λυκίας, είναι στη νότιο-δυτική Μικρά Ασία είναι τα μοίρα, και του λέει θα έχω μεγάλο ταξίδι με το καράβι, φουρτούνες γίνονται, τρικυμίες γίνονται, σε παρακαλώ να με προστατεύσεις. Μπαίνει στο καράβι να φύγει, τον πιάνει μια θαλασσοταραχή, κινδύνευε να πνιγεί, επικαλείται τον Άγιο Νικόλο, Άγιε Νικόλα εσώσε με, και εκείνη την ώρα παρουσιάζει ο Άγιος Νικόλος και το βγάζει έξω από την πόρτα του σπιτιού του, λοιπόν, χωρίς να έχει βλαβεί καθόλου, χωρίς να έχει βραχεί καθόλου. Τέτοιος Άγιος είναι ο Άγιος Νικόλος. Μου έλεγε ένας αξιωματικός πλοίαρχος του ναυτικού δικός μου, ξέρετε, όλοι οι ναυτικοί έχουν πάνω στη, πώς το λέμε, εκεί που είναι το τιμόνι, τον Άγιο Νικόλαο, το Σταυρό και τον Άγιο Νικόλαο. Δεν δέχονται με τίποτα. Κάποτε θυμάμαι, είχα δει στις ειδήσεις έναν πλοίαρχο που το έλεγε φυσιολογικά. Για μας είναι ο Άγιος Νικόλαος. Αυτόν επικαλούμαστε. Και οι δημοσιογράφοι που δεν τα θέλουν αυτά τα πράγματα να τα ακούνε, το προσπέρασαν. Τον Άγιο Νικόλαο λοιπόν, και μου έλεγε ότι ερχόταν, λέει, η κακοκαιρία, και λέω, Άγιο Νικόλαο, το πλοίο πήγαινε μπροστά από τη Λαμία, από τη Στυλίδα, εκεί πήγαινε μέχρι να πάει στη Σαλαμίνα. Λοιπόν, αν γυρίσει εκεί κάτω στο Σούνιο, μετά σταματάει η τρικυμία, η θάλασσα, η πόλη. Και ερχόταν από πίσω η Αντάρα και έκανε την προσευχή και λέει, Άγιε Νικόλα, να μην μας φτάσει η Μπουρτούνα. Και πηγαίναμε, λέει, αργό το καράβι, πήγαινε σιγά σιγά και έβλεπε τη Φουρτούνα πίσω να είναι, ας πούμε, σε μια απόσταση 1000 μέτρων, αλλά μην προχωράει παραπέρα. Και έφτασε, μόλις γύρισε, η Αντάρα ξέσπασε χωρίς να πάθουν αυτοί τίποτα. Αυτό με τους ναυτικούς μας, πάρα πολλά θαύματα έχουμε του Αγίου Νικολάου. Και είπαμε ότι είναι γι' αυτό, προσέξτε τώρα, εγώ μέχρι πέρυσι, θα σας εξομολογηθώ τώρα, κατηγορούσα τους δυτικούς και έλεγα, μα εμείς έχουμε τον Άγιο Βασίλειο που δίνει δώρα στα παιδιά, έτσι τώρα τις γιορτές. Λοιπόν, γιατί οι δυτικοί έχουν τον Άγιο Νικόλαο και γιατί τον κάνουμε άσπρα γένια, ενώ ο Άγιος Βασίλειος πέθανε 49 ετών και είναι με μαύρα γένια κτλ. Τον κάνουμε άσπρα γένια γιατί για αυτούς δεν είναι ο Μέγας Βασίλειος, είναι ο Άγιος Νικόλαος, ο οποίος εκοιμήθη 94 ετών. Άρα είχε άσπρα γένια. Καταλάβατε αυτό που λένε το Σάντα Κλάους και το πήρε η, πώς το λένε, η Κοκακόλα και λένε ο Άγιος, ας πούμε, ο Άγιος Βασίλειος, ο Σάντα Κλάους, έτσι το λένε, δηλαδή ο Άγιος Νικόλαος είναι. Και αυτό έχει βάση. Τι βάση έχει αυτό? Η βάση του είναι ότι ο Άγιος μιλάει για ανθρωπιά, μιλάει για ελεημοσύνη στον άνθρωπο το φτωχό. Γι' αυτό δίνει δώρα. Γιατί είναι φιλάνθρωπος Άγιος, ο Άγιος Νικόλαος. Καταλάβατε. Και αυτόν παρακαλούμε λοιπόν να μας δώσει τα δώρα της χάριτος του Θεού πρωτίστως, και βέβαια τα μικρά παιδιά ζητούν και αυτά τα δώρα τους και από τον Άγιο Νικόλαο, τον Σάντα Κλάους για τους δυτικούς, τον Άγιο Βασίλειο, γιατί και ο Μέγας Βασίλειος είναι μεγάλος φιλάνθρωπος Άγιος, διότι έφτιαξε μια ολόκληρη πολιτεία με νοσοκομεία, τη λεγόμενη Βασιλιάδα, το πρώτο έτσι συγκρότημα φιλανθρωπικό στον κόσμο. Το έφτιαξε ο Μέγας Βασίλειος. Αυτοί οι δύο λοιπόν οι Άγιοι είναι Άγιοι ανθρώπινοι, είναι Άγιοι κοντά σε μας, πρεσβεύουν για μας και παρακαλούν τον Θεό για μας. Θα σας πω κάτι, προχθές ήρθε ένας πατέρας με 3 παιδιά, ο γιος του είναι στον νηπιαγωγείο, δεν θα πω σε ποιο νηπιαγωγείο της Δράμας, γιατί θα καταλάβετε, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, και γύρισε στο σπίτι και του λέει ο πατέρας, τι δώρο θα πάρουμε τώρα για τις γιορτές? Λοιπόν, μπαμπά, λέει, ακούστε τι κάνει ο καλός ο δάσκαλος, όπως και ο καλός ο παπάς, ο Άγιος Νικόλαος αυτό είναι, είναι ο καλός ο παπάς, αυτό φτάνει. Λοιπόν, όπως και οι καλοί γονείς, τι κάνουν? Μπαμπά, λέει, να μην πάρουμε φέτος δώρος για μένα, να μην πάρεις, θα πάρουμε για ένα φτωχό παιδί. Και λέει, ποιος το είπε αυτό? Η δασκάλα. Η δασκάλα στο σχολείο συμβούλευε, βλέπετε πώς περνάμε ωραία γραμμή, αντί να τους μαθαίνουν άλλα πράγματα, περνάμε τη γραμμή του Θεού. Λέει, να πάρουμε για ένα φτωχό παιδί. Και ο πατέρας συγκινήθηκε και λέει, και για σένα θα πάρω και για το παιδάκι αυτό θα πάρω.
αυτό το πράγμα έκαμε και κάμει ο Άγιος Νικόλαος, ο Πανάγιος Νικόλαος, και ο οποίος μας προστατεύει όλους και τον έχετε εδώ στο χωριό, και χαίρομαι που είναι σε πολύ ωραία κατάσταση η εκκλησία σας. Η εκκλησία σας έτσι όμορφη, περιποιημένη, και έτσι να το έχετε για τον Άγιο σας, να τον παρακαλείτε, να σας προστατεύει και ούτω καθεξής. Να είναι δηλαδή ο Άγιος μας πάντοτε κοντά σε όλους εμάς και στο χωριό. Και να τον επικαλείστε τακτικά. Γι' αυτό και πολλές φορές τον Άγιο Νικόλαο δεν τον κάνουν κοντά στη θάλασσα, τον κάνουν και ψηλά στο βουνό, όπως είναι εδώ. Γιατί προστατεύει τους πάντες ο Άγιος μας, ο Άγιος Νικόλαος. Να έχουμε λοιπόν την ευχή του να προσεύχεστε, να παρακαλείτε. Mm. Χάρηκα πάρα πολύ που ήρθα σήμερα να καλέσουμε τον Εσπερινό στην εορτή του Αγίου. Ήρθαμε βέβαια λίγο νωρίς για να πάω και αλλού, αλλά σας υπόσχομαι με τη νέα χρονιά θα μας δοθεί μια ευκαιρία, κατά την Άνοιξη μάλλον να είναι έτσι, και θα το μάθετε πάλι, και χαίρομαι που ήρθατε, να κάνουμε και μια λειτουργία εδώ, μια Κυριακή, να λειτουργήσουμε, να παρακαλέσουμε στον Άγιο Νικόλαο, και εσείς σας παρακαλώ να τον παρακαλείτε να δίδει, το λέει και το όνομά του, νίκες στο λαό μας. Γεννηθείτε το θέλημά σου, όσο μετανόητο τη γη, να πνευμόνται με θεού, εν δώσει με σήμερα και άθε συνείδητα οφείλματα ημών. Ω και εμεί αυτοί εμένα του οφειλέτε ημών, και μη είσαι μεν και σε εμά πειρασμών, αλλά ρίσαι εμά από τον Ιδρού. Ότι σου έρθει η βασιλεία και η δύναμη και η δόξη του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αυτού θεία χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός και της ημών δόξης Χριστός ο Ιχνιός της ημών της πρεσβείς παραχάμβου Αγίας από το Μητρός των Αγίων εν δόξω και πανεπιμένων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξω και καλής πραγματήρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωκήμ και Άνης, και ο Αγίος Πατρός ημών Νικολάου, Επισκόπου μύρων της Λυκίας, ού και τιμήμεν επιτελούμε και πάντως των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, όσε καθώς φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε ελέησον ημάς, Χριστέως ημών, ελέησον ημάς. Αμήν. Η Αγία Τριάδα, φυλάξουμε. Καλησπέρα από την Ελλάδα.